Ο ελληνισμός είναι βαθύπλουτος και ευλογημένος, αφού έχει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά αγαθά του κόσμου, την ελληνική γλώσσα. Επειδή συχνά το ξεχνάμε ή με τον τρόπο που ζούμε ξεχνιέται ή και το έχουμε απλώς δεδομένο, αυτή η συμβολική Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας είναι ευκαιρία να αναλογιστούμε. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα, το πλέον πολύτιμο και δημοκρατικό θα έλεγα πολιτιστικό αγαθό, δεν είναι παράσημο, αλλά μάλλον πρόσκληση σε ένα ευγενή, διαρκή, πνευματικό αγώνα είναι. Να την κατακτάμε ξανά και ξανά και να τη χαιρόμαστε πρέπει. Από την Κύπρο, είδηση ελληνική των άκρων, ο πάντα επίκαιρος στίχος του Βασίλη Μιχαηλίδη. Η Ρωμιοσύνη ευφυλή συνότσερη του κόσμου. Και η Ρωμιοσύνη διαρκεί κυρίως μέσα από την ελληνική γλώσσα. Συνότσερη, συντυχάνει, συνομπλάζει. Λέξεις ελληνικές πλασμένες στην τοπική λαλιά. Το κυπριακό ιδίωμα αποτελεί από μόνο του ένα εγκόμιο και μια γιορτή της διάρκειας, του αϊθαλούς και της συνάρτησης της γλώσσας με το νόημα και τη φορά της ιστορίας και τη ζωή του ίδιου του ανθρώπου. Κλείνω με λόγο ελπίδας και επιμονής, όχι παρηγορίας, επιμονής, με στίχους του Κώστα Μόντι. Ελάχιστοι μας διαβάζουν, ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα μας. Μένουμε αδικαίωτοι και αχειροκρότητοι σε αυτή τη μακρινή γωνιά. Όμως αντισταθμίζει που γράφουμε ελληνικά.